Λοιπόν, αγαπητοί φοιτητές, καλημέρα σας. Ονομάζομαι Νεκτάριος Προσήκης, καθηγητής στη σχολή και προσμήτωρας της σχολής αυτή την περίοδο. Έχουμε την εκδήλωση υποδοχής σας φέτος. Κάθε χρόνο παραδοσιακά αυτή η εκδήλωση έχει ένα κομμάτι που παρουσιάζουμε τη σχολή. Ποια είναι αυτή η σχολή που έχετε μετά από πολύ κόπο και προσπάθεια καταφέρει να μπείτε. Και υπάρχει μια παρουσίαση του προγράμματος σπουδών, των επιτυχιών μας, δραστηριοτήτων που μπορούμε να κάνουμε μέσα στην σχολή και το Πολυτεχνείο και βέβαια απ' έξω υπάρχουν κάποια περιπεράτια, αν θέλετε, κάποια booths με δραστήρια, με δραστηριότητες, με ομάδες, με συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην σχολή. Θα είμαι πολύ σύντομος για να δώσω τον λόγο στους συναδέλφους στη συνέχεια και να μιλήσουμε για το πρόγραμμα σπουδών. Επιτρέψτε μου με την ευκαιρία να σας πω λίγα πράγματα για το Πολυτεχνείο. Το Πολυτεχνείο έχει 180 χρόνια ζωής. Το 2017 κλείσαμε τα 180 χρόνια. Είναι εκ των δύο παλαιότερων ιδρυμάτων στην Ελλάδα, με το που έγινε η απελευθέρωση της χώρας το 1836, το 37 πρακτικά τον Δεκέμβριο, με ένα διάταγμα του Όθωνα. Ιδρύθηκε το Πολυτεχνείο όχι ως σχολή ανώτατη πανεπιστήμιο, αλλά ως μια σχολή η οποία θα μόρφωνε τους αριτεχνίτες την Κυριακή και τις εορτές, τους μαΐστρες όπως λεγόντουσαν, έτσι ώστε να βοηθήσουν στην ανυποδόμηση της χώρας. Αυτό μας χαρακτηρίζει πάντα. Είμαστε μηχανικοί, θα το ακούσετε πάρα πολλές φορές. Είμαστε άνθρωποι που βρίσκουμε λύσεις σε προβλήματα, που είμαστε χρήσιμοι για την κοινωνία και που διαχρονικά έχουμε απαντήσει σε όλες τις προσκλήσεις που έκανε η κοινωνία μετά από πολύ δύσκολες περιόδους, μετά από περιόδους πολέμων, οικονομικών καταστροφών, κοινωνικών αγώνων. Το Πολυτεχνείο ήταν παρόν και έδωσε την πρώτη γραμμή της μάχης με τις γνώσεις του, με τους επιστήμονες του, βοήθησε πάρα πολύ την χώρα. Εδώ βλέπετε τις εφημερίδες κυβερνήσεως στο κρατικό διάταγμα το 1837. Μετανομαστήκαμε το 1873 σε μετσόλογιο Πολυτεχνείο προς τιμή των ευεργετών Αφέρος, του Νάρη και του Σίτσα, οι οποίοι κατάγονται από τον Μέτσοβο. Η έναρξή μας λοιπόν επίσημα ήταν 12 Ιανουαρίου 1937. Η δικιά μας η σχολή επίσημα εμφανίζεται ως τετραετής σχολή το 1887 ως σχολή μηχανουργών και στη συνέχεια θα γίνουμε ηλεκτρολόγοι-μηχανολόγοι με ένα σχολείο πολυτεχνικό, όπως το λέμε, το οποίο, όπως βλέπετε, απαντούσε στις ανάγκες της βιομηχανίας, της οικοδομής, της δημόσιας υπηρεσίας και ο στόχος του από τότε ήταν να είναι κάτι ανταγωνιστικό και εφάμιλο των τεχνικών πολυτεχνείων της Ευρώπης. Ανήκουμε σε μια γενιά ανώτερων ιδρυμάτων, τα οποία φτιαχτήκανε ως τεχνικές σχολές, όπως το ETH, όπως το MIT στην Αμερική, πολυτεχνία δηλαδή, πολυτεχνικές σχολές με σχολές engineering. Το 1914 τότε εμφανίζεται το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και φτιάχνεται η Ανώτατη Σχολή Ελεκτρολόγων και Τηλεγραφομηχανικών, η οποία έχει τετραετούς διάρκειας. Και η γενέθλιος ημερομηνία για μας είναι το 1917, όπου εμφανιζόμαστε ως μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι πενταετούς διάρκειας μετά τους πολιτικούς μηχανικούς. Αυτές οι δύο σχολές ιδρύονται πρώτες ως πενταετείς σχολές και έκτοτε, 100 χρόνια τώρα, έχουμε πενταετές δίπλωμα ηλεκτρολόγου, μηχανολόγου, μηχανικού και τα τελευταία χρόνια, όπως θα δείτε, ηλεκτρολόγου, μηχανικού. Ιδρύονται και άλλες τρεις σχολές, τετραετούς διάρκειας αρχικά, οι αρχιτέκτονες, η χημική και η τοπογράφη. Άρα είμαστε από τις πιο παλιές σχολές πενταετούς διάρκειας στο Πολυτεχνείο. Εδώ είναι τα ιστορικά στοιχεία που φτιαχτήκαν όλοι οι μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι. Πορευτήκαμε με τους μηχανολόγους μαζί ως το 1975, όπου το 1975 χωριζόμαστε και γινόμαστε σχολή μηχανολόγων και σχολή ηλεκτρολόγων. Το 1982 με τον νόμο πλαίσιο τότε όλες οι σχολές γίνονται τμήματα και επίσημα εμφανιζόμαστε ως τμήμα ηλεκτρολόγων. Και το 1991 μια σημαντική ημερομηνία για την οποία θα μιλήσουμε και αργότερα γιατί αρκετοί από τους συναδέλφους συνέβαλαν σε αυτό, μετονομαζόμαστε σε τμήμα ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών, η πρώτη σχολή που στην Ελλάδα ονομάζεται IN, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί και μηχανικοί υπολογιστών. Και σε πείσμα πολλών αλλαγών στον επαγγελματικό χώρο, κρατάμε το όνομα του ενιαίου του ηλεκτρολόγου, μηχανικού και του μηχανικού υπολογιστών, ενώ βλέπαμε να ιδρύονται σχολές ηλεκτρονικών, σχολές οι οποίες ήταν μόνο μηχανικών υπολογιστών.
Και αυτό, αν θέλετε, καθόρισε και την πορεία της ανωτάτης εκπαίδευσης στην Ελλάδα στο κομμάτι των ηλεκτρολόγων. Όλες οι σχολές, πια 7 σχολές ομοταγής, είναι ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών. Από το 2002 και μετά είμαστε η σχολή ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών και είχαμε πέρσι τα 100 χρόνια της σχολής. Εδώ βλέπετε το πρώτο εργαστήριο, το οποίο δεν ήταν καν στη σχολή, είχε ιδρυθεί το 2011 πριν τη σχολή των μηχανολόγων και ηλεκτρολόγων, του Σαρόπουλου, το οποίο είχε σκοπό να κάνει έλεγχο στους γνώμονες του ηλεκτρικού και του φωταερίου. Συνεργαζόταν με το μετεωρολογικό κράτος για να μπορέσει να κάνει μετρήσεις σε διάφορα θέματα, φωτομετρήσεις, μηχανές συνεχούς αναλωσσομένου ρεύματος και τα συναντητές. Η σχολή έπαιξε πρωταρχικό ρόλο στον εξελικτισμό της χώρας και στην ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών. Αυτοί είναι κάποιοι φοιτητές σαν και εσάς, από το 1915, στο κάτω Πολυτεχνείο. Βλέπετε το γεύτη κάποια κυκλώματα ηλεκτρικά στο πίνακα πίσω και πώς δουλεύανε εκείνη την εποχή. Κάποια όργανα, βολτόμετρα του 1909, τα οποία ήταν στο εργαστήριο το πρώτο, το υψηλών τάσεων και ηλεκτρικών μετρήσεων, όργανα που χρησιμοποιούσαμε για να κάνουμε μετρήσεις στα ηλεκτρικά δίκτυα και σε μηχανές. Αυτό λοιπόν είναι το παρελθόν και τώρα ερχόμαστε στο παρόν και το μέλλον. Αυτό που μας κρίνει κάθε χρονιά είναι η κατάταξή μας διεθνώς και η σχολή έχει ένα προσανατολισμό προς την παγκόσμια αγορά εργασίας, προς την παγκόσμια έρευνα. Με την προσπάθεια όλων είμαστε πρωτοπόροι στην Ελλάδα και όπως θα δείτε και στον κόσμο. Αυτή είναι η κατάταξη των πολυτεχνικών σχολών παγκοσμίως στο επίπεδο του engineering και technology, στο πεδίο αυτό. Τα QS rankings είναι τα πιο, αν θέλετε, αξιόπιστα αυτή τη στιγμή. Το Πολυτεχνείο είναι στις πρώτες 120 θέσεις παγκοσμίως, ανάμεσα σε 2.000 περίπου ιδρύματα που έχουν πολυτεχνικές σχολές, στον χώρο των μηχανικών γενικά. Πάμε να δούμε πώς πάει η δικιά μας η σχολή και επιτρέψτε με τα επόμενα 3-4 λεπτά να τα αφιερώσω σε αυτό, γιατί για μένα είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Η σχολή μας θεραπεύει δύο γνωστικά αντικείμενα, του ηλεκτρολόγου μηχανικού και του μηχανικού υπολογιστών. Κρινόμαστε λοιπόν και στα δύο αυτά αντικείμενα και προσπαθούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και στα δύο. Στο αντικείμενο των ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών, πέρσι η σχολή ανέβηκε και είναι παγκοσμίως στις θέσεις 50% ανάμεσα σε πάνω από 900 ιδρύματα συνολικά, άρα είναι στο top 5-10% διεθνώς. Ανεβήκαμε λοιπόν το 2018 κατά 50 θέσεις, όπως βλέπετε και στο γράφημα, και είμαστε στις θέσεις 13-28 στην Ευρώπη και μάλιστα αρκετά ψηλά προς τις θέσεις για τις επιμέρους δείκτες, οι οποίοι μετράνε την ακαδημαϊκή φήμη, την εικόνα που έχουν το περιβάλλον εργασίας και βιομηχανία για μας, το ερευνητικό έργο των ερευνητών, των παιδών ΔΕ, τις αναφορές που έχουν κάνουν στα δικά μας, στις δικές μας, στη δικιά μας την έρευνα. Στο αντικείμενο λοιπόν του ηλεκτρολόγου μηχανικού είμαστε στις θέσεις 50% ανάμεσα σε 1.000 περίπου σε 1.000 σχολές παγκοσμίως. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική διάκριση. Και στο αντικείμενο της επιστήμης των υπολογιστών είμαστε σε θέσεις 100-150 ανάμεσα σε πάνω από 1.000-1.200 περίπου σχολές παγκοσμίως. Και εκεί είμαστε στο top 10% και μάλιστα πολύ ψηλά. Κάθε χρονιά κοιτάμε αν θα περάσουμε το 100 και θα πέσουμε κάτω από 100. Για να καταλάβετε πόσο ανταγωνιστικό είναι ο κλάδος, οι δύο αυτές πορτοκαλί μπάρες δείχνουν πόσες σχολές κάθε φορά αξιολογούνται, περνάνε το κατόφλι, γιατί υπάρχουν πάνω από 5.000 σχολές παγκοσμίως. Αυτές οι 1.000 καλύτερες αξιολογούνται και σε αυτές τις 1.000 είμαστε στο top 5-10% διεθνώς. Το γράφημα δείχνει και τις άλλες ειδικότητες, ειδικότητες που αξιολογούνται όπως χημική, μηχανική, πολιτική, μηχανική, αλλά και ειδικότητες εκτός πολυτεχνείου, πανεπιστημίου, κλασικές σπουδές, ιστορία, αρχαιολογία, οικονομικά κλπ. Το δικό μας αντικείμενο είναι το πιο ανταγωνιστικό και κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια να είμαστε πραγματικά πολύ ανταγωνιστικοί. Για να σας δώσω μια αίσθηση, είναι καλό να ξέρουμε την πραγματικότητα. Καμιά φορά τα νούμερα δίνουν μια πραγματική εικόνα, αντικειμενική. Αυτή είναι η κατάταξη των τριών πολυτεχνικών σχολών που αξιολογούνται στην Ελλάδα. Υπάρχουν και άλλες πολυτεχνικές σχολές, αλλά μόνο αυτές οι τρεις μπαίνουν σε αυτή την κατάταξη. Και βλέπετε τη διαφορά της δικιάς μας της σχολής σε σχέση με τις υπόλοιπες σχολές που αξιολογούνται στο Αβυθίτα και στην Πάτρα.
Το ίδιο και στο αντικείμενο της πληροφορικής, όπου εκεί υπάρχει ανταγωνισμός πολύ μεγαλύτερος. Συγκρινόμαστε όχι μόνο με τις πολυτεχνικές σχολές, αλλά και με τις σχολές της πληροφορικής. Και εκεί η κατάταξή μας είναι αρκετά ψηλότερα από τις υπόλοιπες σχολές στην Ελλάδα. Θα έλεγα ότι συνδυάζουμε δύο αντικείμενα και τα καταφέρουμε εξίσου καλά και στα δύο, αλλά με πάρα πολύ προσπάθεια και κόπο κάθε χρονιά. Τα νούμερα από μόνο δεν λένε πολλά πράγματα. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε ονόματα πανεπιστημίων. Και επιτρέψτε μου σε αυτό, συνάδελφοι, να το αναφέρω. Μαζί με εμάς, στις θέσεις 50% παγκοσμίως, κοιτάξτε ποια πανεπιστήμια είναι. Το UPC στη Βαρκελόνη, το Chalmers, το Leuven, το Kitt στην Καλσούη, το McGill, το RMIT και το MONA στην Αυστραλία, το Texas A&M, το UPenn, το USC στην Καλιφόρνια, το Wisconsin Madison, το University of Washington, το Yale. Ενώ κάτω από εμάς είναι πανεπιστήμια όπως το Duke, το John Hopkins, το Michigan State University, με το οποίο συνάψαμε μια συνεργασία πρόσφατα, το New York University, το Rice, το Ohio State, το UCSB στην Καλιφόρνια, αλλά και στην Ευρώπη, το Bristol, το Strathclyde, το Vienna University of Technology, το Technion στο Ισραήλ. Και αρκετά πιο κάτω, το Ecole Polytechnique, το Boston University, το Tampere. Αυτά είναι τα στοιχεία του 2018. Καμιά φορά τα παρουσιάζω, ακόμα και εμείς οι ίδιοι δεν το πιστεύουμε. Και μάλιστα πρόσφατα που κάναμε συνεργασία για το διπλό και το PhD κοινό πρόγραμμα που έχουμε το Michigan State και πήραμε πάρα πολλά εύσημα από τον τύπο και από την κοινωνία για το ότι συνεργαζόμαστε και έχουμε διδακτορικές σπουδές με αμερικάνικα πανεπιστήμια. Όταν λέω ότι είμαστε πιο πάνω από τα αμερικάνικα αυτά πανεπιστήμια, αυτό είναι κάτι που ο άλλος δεν το δέχεται πολύ εύκολα, γιατί έχει περάσει μια λογική ότι τα ελληνικά, οι ελληνικές σχολές δεν είναι πολύ ανταγωνιστικές. Αυτά είναι αντικειμενικά στοιχεία, όπως σας τα λέω εδώ και τα δίνουμε δίνοντας τις κατατάξεις διεθνείς όπως γίνουμε κάθε χρόνο. Άρα η σχολή που έχετε μπει είναι μια πάρα πολύ ανταγωνιστική σχολή, μια πάρα πολύ δύσκολη σχολή. Στο αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών το ίδιο. Μαζί με εμάς είναι το Chalmers, η Ecole Polytechnique εδώ, με την οποία έχουμε και μια συνεργασία και σε πρωτοχειακό επίπεδο, το Tel Aviv, το University of Pisa, το Brown, την Αμερική, το Rice, το Northwestern, το Bristol στην Αγγλία, το Davis στην Καλιφόρνια, το Uppsala στη Σουηδία, η Central Supelec στην Γαλλία. Ενώ κάτω από εμάς είναι πανεπιστήμια όπως το Ohio State, το Michigan State, το Rice, το UCSB, το Pittsburgh, Pierre Marie Curie, Texas A&M. Επομένως, βλέπετε ονόματα που τα ξέρετε, που τα αναγνωρίζετε και θέλω να ξέρετε από εδώ και πέρα ότι η σχολή σας είναι μια πάρα πολύ ανταγωνιστική σχολή στο διεθνές στερέωμα. Λίγα λόγια για τους ανθρώπους. Είμαστε 71 μελιδέ. Αφιπηρετήσαν 4, τους οποίους και τιμούμε σήμερα με την ευκαιρία της εκδήλωσης. Πάντα φέρνουμε κοντά τους νέους και τους παλαιότερους. Και δυστυχώς του χρόνου θα είμαστε ακόμα λιγότεροι, θα είμαστε 60-61, γιατί αφιπηρετούν άλλοι 10. Είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα της σχολής και όλων των ελληνικών πανεπιστημίων. Αφιπηρετούν παλαιοί, έμπειροι και πολύ καταξιωμένοι συνάδελφοι και πραγματικά το φορτίο το οποίο πέφτει, το εκπαιδευτικό αλλά και το ερευνητικό, είναι πολύ μεγάλο στους νεότερους. Η σχολή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη σχολή. Έχει 4.500 πρωτοχειακούς σπουδαστές. Είναι από τις μεγαλύτερες σχολές στην Ελλάδα και θα έλεγα και διεθνώς αριθμητικά. Έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών. Το πρώτο που είναι επίσημα κατοχυρωμένο στην Ελλάδα το 1992. Με πάνω από 1.000 μεταπτυχιακούς, με πάνω από 700 υποψήφιους διδάκτορες και πάνω από 1.000 που φοιτούν στα προγράμματα τα μεταπτυχιακά, τα διαδηματικά όπως λέμε. Και έχει 7 τομείς, διοικητικά οργανωμένα σε αυτούς τους 7 τομείς. Οι τομείς εκφράζουν τα αντικείμενα, τα γνωστικά, τα μαθήματα. Έχει ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα σπουδών το οποίο θα σας παρουσιάσει λίγο η αναπληρώτρια κοσμήτωρα η κυρία Νικήτα και η συντονίστρια της Επιτροπής Προπτυχιακών. 26 τεχνοθετημένα εργαστήρια, αλλά άλλα 25-26 ερευνητικά εργαστήρια και ομάδες που δραστηριοποιούνται στον χώρο. Σε μια επιφάνεια που είναι πάρα πολύ μεγάλη, είμαστε η μεγαλύτερη σχολή στο Πολυτεχνείο και έχουμε έκταση που πιάνει τρία κτίρια, το παλαιό κτίριο συγκρότημα, το παλαιό κτίριο ηλεκτρολόγων, όπω
όπως λέμε, το κτίριο που είναι στην ανατολική πλευρά προς το Ημιτό. Έχουμε το νέο κτηριακό συγκρότημα που κάνουμε τα μαθήματά μας, που έχουμε τα αμφιθέατρα, που είναι η γραμματεία της σχολής μας, η Α και η Β φάση του κτηρίου αυτού. Και βέβαια υπάρχει το κτίριο πληροφορικής, το τρίτο κτίριο το οποίο διαχειριζόμαστε. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει και ένα άλλο κτίριο, ένα χώρο που στεγάζεται, το ΕΠΙΣΕΗ, για το οποίο θα μιλήσω σε λίγο, είναι το ερευνητικό μας Ινστιτούτο. Αυτό είναι το website της σχολής, έχει πάρα πολλή πληροφορία. Θα σας πρότεινα να παρακολουθήσετε και να ακολουθείτε τα κοινωνικά δίκτυα και τις αναρτήσεις της σχολής. Το site της σχολής έχει, με την ευθύνη του Γραφείου Επικοινωνίας, έχει καθημερινή ανανέωση και εμφανίζονται όλες οι δραστηριότητες που συμβαίνουν στη σχολή. Όχι μόνο οι ανακοινώσεις αφορούν στις σπουδές, αλλά υπάρχουν πολλές ομιλίες, παρουσιάσεις, γίνονται εκδηλώσεις που σας ενδιαφέρουν από διάφορους συλλόγους δυτικούς της σχολής. Και όπως ξέρετε, το δίπλωμά μας είναι ένα πενταετές ενιαίο δίπλωμα ηλεκτρολόγου, μηχανικού και μηχανικού υπολογιστών, το οποίο σχηματίζεται μέσα από πάνω από 215 προπτυχιακά μαθήματα και πάνω από 100 μεταπτυχιακά μαθήματα. Τέσσερις κατευθύνσεις, ηλεκτρονική και συστήματα, επικοινωνίες, πληροφορική και ενέργεια. Καλύπτουμε όλο το φάσμα των αντικειμένων, όλο το φάσμα των ειδικοτήτων του ηλεκτρολόγου, μηχανικού και μηχανικού υπολογιστών. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί το στίχημα που δώσαμε πριν από 20-30 χρόνια να είναι η σχολή ηλεκτρολόγου, μηχανικού και μηχανικού υπολογιστών, φαίνεται ότι είναι διαχρονικό και απαντάει πάρα πολύ στις ανάγκες. Εάν πάτε στη σύγχρονη αυτοκινητοβιομηχανία, θα δείτε για παράδειγμα ότι ο σύγχρονος ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών είναι αυτός ο οποίος είναι περιζήτητος, αλλά και σε άλλους κλάδους, στη βιομηχανία του διαστήματος, στη ρομποτική και αλλού. Επομένως, δεν έχει νόημα να συζητάμε ότι εγώ είμαι στην τάδε κατεύθυνση, είστε ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και μηχανικοί υπολογιστών, από τα ασθενή ως τα ισχυρά ρεύματα και από τις επικοινωνίες ως τον κώδικα. Επιτρέψτε μου κλείνοντας να πω λίγα λόγια για το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών. Είναι η καρδιά της έρευνας της σχολής μας. Είναι το Ινστιτούτο το οποίο έχει όλη την ερευνητική δραστηριότητα, την μεγαλύτερη ερευνητική δραστηριότητα της σχολής. Είναι μια μοναδική περίπτωση στα ελληνικά χρονικά, θα έλεγα, και κοιτάω τον διευθυντή, τον συνάδελφο, τον κύριο Βασιλείου, που είναι εδώ. Θα έλεγα ότι είναι μια μοναδική περίπτωση, γιατί έχουμε καταφέρει ως σχολή με το ερευνητικό μας Ινστιτούτο να είμαστε στις πρώτες θέσεις, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, σε ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της επιλογής που έχουμε κάνει να υπάρχει όσμωση της έρευνας και της εκπαίδευσης, όσμωση της έρευνας μέσα στην εκπαίδευση την προπτυχιακή. Επιτρέψτε μου κλείνοντας να σας πω λίγα λόγια, γιατί είστε σε μια πάρα πολύ ανταγωνιστική σχολή, μια πολύ δύσκολη σχολή και πρέπει να κρατήσουμε κάποιες αρχές για να συνεχίσουμε να είμαστε άριστοι όπως καταφέρατε να μπείτε. Είστε τα καλύτερα μυαλά της χώρας, άνθρωποι με πολύ μεγάλες δυνατότητες, αλλά οι δυνατότητες για να γίνουν ικανότητες χρειάζονται πολλή προσπάθεια. Αυτό να το κρατήσετε, δεν αρκεί να έχουμε δυνατότητες, για να τις κατατρέψουμε σε ικανότητες πρέπει να προσπαθήσουμε καθημερινά πολύ. Ανταγωνιζόμαστε και συναγωνιζόμαστε διεθνώς τους συναδέλφους μας. Πρέπει λοιπόν να αναζητούμε τη γνώση με επιμονή, να σκεφτόμαστε πάντα, να έχουμε κριτικό πνεύμα, να ρωτάμε γιατί πάντα, να έχουμε δίψα και να αναρωτιόμαστε γιατί είναι αυτό έτσι. Πρέπει λοιπόν να ρωτάμε αλλά και να απαντάμε, να συνεργαζόμαστε. Πρέπει να κοπιάζουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς κόπο και προσπάθεια. Κάθε ένας που πετυχαίνει μία διάκριση, θα δείτε πολλές διακρίσεις, συναδέλφων σε λίγο. Την έχει πετύχει με πάρα πολύ κόπο, έχει βάλει παραπάνω χρόνο από ό,τι οι υπόλοιποι. Τίποτα δεν έρχεται χωρίς προσπάθεια. Άρα, με μεθοδικότητα, με υπομονή και με πίστη και όραμα σε αυτό που θέλετε να κάνετε. Να αγαπάτε την επιστήμη σας. Να είστε περήφανοι λοιπόν για τη σχολή σας, για τις γνώσεις σας, για τα αποτελέσματα που πετυχαίνετε μετά από κόπο. Αλλά προσοχή, είπαμε ότι είμαστε οι άριστοι, είμαστε οι καλύτεροι.
αλλά είναι σημαντικό να είμαστε ταπεινοί στη ζωή μας, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Καλή πρόοδο σας εύχομαι, καλώς ήρθατε στη σχολή.